Επιστρέφει η Αφρικανική σκόνη και ο ΕΟΔΗ εξέδωσε οδηγίες και μέτρα προφύλαξης, καθώς το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Μαΐου αναμένεται η επανεμφάνισή της. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρόλο που η Αφρικανική σκόνη δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Ειδικά όμως οι ευάλωτες ομάδες και τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να δείξουν μεγάλη προσοχή. Σύμφωνα με τον Διευθυντή ΜΕΘ του Νοσοκομείου Γιώργιος Παπανικολάου, Νίκο Καπραβέλο, τα σωματίδια που αιωρούνται μεταφέρουν χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Είναι ένα φαινόμενο μεταφοράς της αφρικανικής σκόνης που συμβαίνει κυρίως κατά την άνοιξη, κατά τους μήνες αυτούς, και μεταφέρεται σκόνη από τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη και κυρίως προς την Ελλάδα. Ναι. Έχει προφανώς κάποιες επιπτώσεις οι οποίες επηρεάζουν τις ευπαθείς ομάδες, αλλά επειδή πλέον έχουμε μάθει ότι, ξέρετε, η δημόσια υγεία έχει πολλά σημεία πρόληψης, είναι πολύ σημαντικά να τα γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας, ότι μην υποτιμούμε τίποτα, και παρόλο που, ξέρετε, σας μιλάω από την πλευρά της Διεύθυνσης Μιας Μονάδας Εντατικής Θεραπείας που σηκώνει το βάρος οξέων περιστατικών. Σωστά. Μην υποτιμήσετε ποτέ το οτιδήποτε αλλοιώνει τον αέρα που αναπνέουμε. Θα σας πω μερικά βασικά πράγματα. Δεν είναι απλά μόνο μία σκόνη. Η σκόνη αυτή μεταφέρει και κάποιους παράγοντες είτε οργανικούς είτε ανόργανους, και επίσης μεταφέρει και ένα λοιμώδες φορτίο, φορτίο λοιμώδες που είτε από μύκητες, ιούς, βακτήρια, τα οποία βέβαια φυσιολογικά υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, προς Θεού δεν μεταφέρουν κάποια λοιμώδη νοσήματα. Όλοι μας έχουν προειδοποιήσει, αν δείτε τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, λέει για αυτό το Σαββατοκύριακο, ότι πρέπει, αναμένονται μεγάλες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και στη μόλυνση της ατμόσφαιρας με σκόνη, μεταφορά αφρικανικής σκόνης, και καλό είναι κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών να περιορίσουμε τις εξόδους, ειδικά αυτών των ασθενών με τα υποκείμενα νοσήματα, και αν είναι απαραίτητο, επαναλαμβάνω, να βγουν, να χρησιμοποιήσουν τη μάσκα. Η αφρικανική σκόνη μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, αλλά ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως παιδιά και μωρά, άτομα άνω των 65 ετών, άτομα με χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού, κυρίως βροχικό άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Άτομα με χρόνιες καρδιακές παθήσεις. Ερεθίζουν το αναπνευστικό σύστημα και σε κάποιους ασθενείς οι οποίοι είναι με ΧΑΠ, με αναπνευστικά προβλήματα, με καρδιολογικά προβλήματα, μπορεί να επιδεινώσουν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματά τους. Ουσιαστικά ακόμη και για τον παιδικό πληθυσμό, γιατί αυτός βάλεται περισσότερο σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, ηλικιωμένοι δηλαδή και τα παιδιά πρέπει να προφυλαχθούν. Ναι. Εάν όντως πιστεύουν ότι τη Δευτέρα αναμένονται πολλά και ψηλά επίπεδα μεταφοράς σκόνης από την Αφρική, καλό είναι και τα σχολεία να μην ανοίξουν, δεν είναι θάλασσα ο κόσμος. Να κρατήσουμε τα παιδιά μας στο σπίτι. Ειδικά στα παιδιά που έχουν υποκείμενα νοσήματα, άσθημα, αλλεργικό άσθημα και όλα αυτά, καλό είναι να αποφευθεί κάθε έξοδος από το σπίτι τους, και αν βγουν θα πρέπει να φοράνε μάσκες, που για ένα παιδάκι, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο. Επομένως, στις μικρές ηλικίες ας κρατήσουμε τα παιδιά μας μέσα, Αν είναι πραγματικά το φαινόμενο πολύ έντονο, καλό είναι να μην ανοίξουν και να αποφευθεί η έξοδος των μικρών αυτών παιδιών από το σπίτι. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι πολίτες να παρακολουθούν τις μετεωρολογικές προβλέψεις, όσοι βρίσκονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, και φυσικά συνιστάται η χρήση μάσκας. Σε αυτούς τους μήνες πρέπει να παρακολουθούμε καταρχάς τα δελτία, όπου ανακοινώνονται ακριβώς ποιες περιοχές θα πλήξει αυτή η αφρικανική σκόνη. Ναι. Και καλό είναι όλοι πλέον που έχουμε εξοικειωθεί και με τις μάσκες, και ειδικά αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα αναπνευστικά και καρδιολογικά, να χρησιμοποιούν, εφόσον είναι απαραίτητο να βγουν, γιατί δεν θα κλειστούμε και μέσα στα σπίτια μας, να χρησιμοποιούν τις μάσκες αυτές της προστασίας, της υψηλής προστασίας, αυτές που έχετε μάθει και από τον κορονοϊό, τις FFP2, οι οποίες προστατεύουν. Ναι. Αλλά αν μπορείτε, ειδικά ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα, να μην βγαίνουν να προσέχουν στο ότι να μην αναπνέουν τον αέρα με αυτή τη σκόνη.